είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές. Χαίρετε φίλες και φίλοι. Εδώ στο σχετικά κρύο ισόγειο της uh, Liquid Media. Ε, είναι επίτηδες γίνεται αυτό για να μας κρατάει σε γρήγορση. Και βέβαια γιατί τόσο εγώ όσο και οι άνθρωποι που κάθονται και ηχολυπτούν γι' αυτό εδώ το podcast ή το Βασίλης ο Τσίγκας, ή το Χρήστος ο Λελός, Είμαστε σε μια ηλικία, σε ηλικία, τέλο δεν είμαστε ίδιε ηλικίε, αλλά είμαστε ηλικίε που γενικότερα πρέπει να κάνουμε πράγματα για την επιτερημίδα μα. Και ένα από αυτά λοιπόν είναι ε, να περνάμε ένα μικρό κομμάτι τη εργασιακή μα ημέρα σαν ψυγείο. Μέσα. Όπω ο Βέγκο το πράκτορ του Βου 000, που το ανοίγουν την πόρτα του ψυγείου και είναι εντυμένο με, με, χει, με, χειμωνιάτικα και είναι πάνω σε εσύ και λέει την πόρτα κάνει ρεύμα. Έτσι. Βεβαίω. Γιατί ο Θανάσης, ο Βέγκο δεν έδινε απλώ κομμωδία, δεν ιδέε, τι οποίε εκτιμήσαμε πολλά χρόνια αργότερα. Βλέπετε κάτι Ρονάλντου εκεί πέρα να μπαίνουν σε κάτι μπανιέρε με πάγου, εμά μα βάζουμε σε ψυγείο. Τι, τι πιο, ούτε να γεμίζει παγάκια την πανιέρα, ούτε να γεμίζει τίποτα. Σε βάζουν σε ένα ψυγείο και σου λένε δούλεψε εδώ για το, για το επόμενο μισάωρο. Και θα βγει περδίκι με τη μάπα τεντωμένη, ούτε μποτόξ, ούτε ιαλουρονικά, ούτε τίποτα. Εκεί που σε κάνουν να, να, να χάνει την ικανότητα να κουνά φρύδια και τέτοια. Εδώ πέρα τα κουνά όλα. Εντάξει. Κάποια κομμάτια του σώματό σου μικραίνουν από το κρύο, εν περιπτώσει, χωρί να, να, λέω κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω γιατί γελάζω, ε, και μετά δυσκολεύεσαι να επικοινωνήσει μαζί του για να του πει: Ελά, εντάξει, οκ, okay, δεν θα ξαναμπούμε στο ψυγείο. Αλλά εντάξει. Δεν δεν μπορώ να πω κάτι άλλο επί του θέματο, γιατί εντάξει, είναι και λίγο. Ευαίσθητα τα σημεία, ευαίσθητε οι εποχέ, περίεργα πράγματα. Δηλαδή, φέτο που. Μάλλον το 22, μάλλον που νομίζαμε ότι μήπω μα πάει λίγο καλύτερα και το οποίο έχει ξεκινήσει και έχει, έχει μπει πολύ δυνατά, δηλαδή πάμε να πιάσουμε καλοκαίρι και ούτε καν σκεφτόμαστε το καλοκαίρι. Λέμε, θα ξεκινήσει ο Παγκόσμιο πυρηνικός Πόλεμο, δεν θα ξεκινήσει. Ε, πάλι καλά που έρχονται ειδήσει από τη Ρωσία, οι οποίες ναι με να φορούν την ρωσική εισβολή, έτσι, α, που μην ξεχνάμε για το ξανατονίζουμε ότι κάποια άτομα ακόμα και στην Ελλάδα α, δεν θέλουν να το λένε εισβολή, λένε ότι είναι μία σύραξη η οποία έτσι παίρνουμε αποστάσεις ε, διότι φίλε και φίλοι ναι μεν οι Ρώσοι βάλουν στην Ουκρανία αλλά για πολύ κόσμο εκεί έξω ειδικά στη χώρα μας που υπάρχουν συμπάθειες πολλές προς τον Βλαδίμηρο είναι επειδή προκλήθηκε από τον Άντο και τον Άντο πρέπει να απαντήσει και όλα αυτά τα ωραία πράγματα έτσι για να παίρνουμε ίσες αποστάσεις οι και τίποτα άλλο αλλά ξέρεις πολλές φορές ο εισαποστακισμό ε, ακούγεται πάρα πολύ και χρησιμοποιείται πάρα πολύ ω έννοια και σχάτω ε, χρησιμοποιείται για να, για να προγγίξει και τα δύο άκρα του κοινωνικού πολιτικού μα σπέκτρου. Και είναι πάρα πολύ αστείο αυτό. Ε, επίσης Επίση, για εσά και εσέ που μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα στο Instagram σχετικά με την προηγούμενη μου αναφορά από μερικά podcast για το ότι διάφορε πολιτικοκοινωνικέ κατευθύνσει που δεν θα περίμενε να βρεθούν να τρίβουν ομάκια, βρίσκονται λόγω τη συμπάθειά του προ τον Βλαδίμηρο, να έχουν έτσι ένα κοινό προτασιακό έτσι, συνολάκι. Ε, λυπάμαι που σας στενοχώρησα. Ε, ξιδάκι, ενδεχομένω. Ε, να το βάλετε για τη σαλάτα σα. Να δίνει γεύση στι μαρουλολαχανίδες σας. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν ότι βγαίνουν ωραία πράγματα από, την, ε, από τη ρωσική εισβολή. Θα μου πείτε, Ρεσιμάκη, τι είναι αυτά που λε. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, μην μου παρεξηγείτε. Ναι, είναι μια τραγική ιστορία. Ναι, χάνει πολύ κόσμο στο σπίτι του. Μπλα μπλα μπλα. Αλλά όπω έχουμε πει πολλέ φορέ στο παρελθόν, στι χειρότερε στιγμέ πρέπει να βρίσκουμε και κάποιου λόγου να σκάει ένα χαμόγελο το χυλάκι μα. Και ένα από αυτά λοιπόν που έχουν σκάσει από εκεί είναι ότι και αυτό που θα σας πω δεν το λέει όποιος και όποιος, αλλά το λέει ε, ο βασικός εκπρόσωπος ε, του Υπουργείου Αμήνης, α, ο Ιγκώρ Κονασένκοφ ο οποίος λέει, α, ο, ο οποίος υποστήριξε αυτή τη θεωρία που θα σας πω, έτσι, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, α, τα πουλιά τα πτηνά, όχι αυτά που λέγαμε πριν που μικραίνουν με το κρύο. Τα πουλιά λοιπόν, κάποια πουλιά, κάποια συγκεκριμένα πουλιά, χρησιμοποιούνται ως μυστικά όπλα, μάλλον μυστική μεταφορής ε, βιοχημικών ε, όπλων. Ε, ένα σχέδιο το οποίο έχει αναπτύξει ο Ουκρανικός στρατός και μάλιστα ετοιμάζουν να αμολίσουν σμήνια από πουλιά, τα οποία θα κουβαλάνε βιοχημικά, Όπλα, βιολογικά όπλα, βιολογικά, βιοχημικά, ό,τι σα κάνει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα σενάριο το οποίο βγαίνει από πηγέ που εφάπτονται και στη ρωσική κυβέρνηση. Ο Κωνσέγκο, μάλιστα, ουσιαστικά υποστήριξε αυτή την άποψη με μια σειρά από έγγραφα τα οποία. Uh, αποδεικνύουν σύμφωνα με τον ίδιο σύμφωνα με τα έγγραφα ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δουλεύει μαζί με τους Ουκρανούς για να uh, δημιουργήσουν, τι γίνεται από πάνω για να δημιουργήσουν uh, βιοχημικά όπλα uh, οπότε από εκεί και πέρα σου λέει αποδείξαμε αυτό έτσι και στη συνέχεια σου λέει ότι αυτό θα γίνει με πουλάκια τώρα θα είναι περιστέρια θα είναι κοτσίφια, θα είναι γεράκια θα είναι τσίχλες Δε, αυτό δεν το τόνισε και είναι λίγο κάτι με μαλακία του. Αν θέλετε, γιατί δεν είναι και λίγο πράγμα ξαφνικά να κοιτά τον ουρανό και όλα τα πουλιά να σου φαίνονται εχθρικά και να ξεκινά και να βαράς, ας πούμε με τα Δίκανα και όποιον πάρει ο χάρο. Δηλαδή, Άι και κουκουβάγε, Άι και χελιδόνια, Άι και τόνα και τα άλλο. Θα μου πείτε, ξέρει, Μάκη, τι που πουλιά κυκλοφορεί στην Ρωσία. Όχι, όχι δεν ξέρω πια πτηνά για να, το, για να μην παρεξηγήσουμε. Ναι. Δεν ξέρω ποια πτηνά κυκλοφορούν στη Ρωσία. Ούτε και ποια πουλιά. Ε, ναι, δεν, δεν το έχω. Δεν είναι κάτι το οποίο, α πούμε. Δεν είναι περνάει η εβδομάδα μου και λέω, Μmm, τι, 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 πουλιά κυκλοφορούν στη Ρωσία. Είναι, αντέχουν στο κρύο, δεν αντέχουν. Δεν... Ρε Βασίλη, γιατί, γιατί δεν καταλαβαίνω το πρόβλημά σου. Ποιο είναι. Προσπαθώ λίγο να εξηγήσω και να προλάβω παρεξηγήσει πριν αυτέ γίνουν. Συγγνώμη κιόλα, έτσι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Λοιπόν, ε, έτσι λοιπόν, ε, οπότε γενικότερα να το έχουμε και εμεί κατά νου και όταν βλέπουμε κυνηγού να κυνηγάνε πουλιά μην πάει ο, ε, πτηνά μην πάει ο, ο νους μας κατευθείαν στο κακό ότι είναι απάνθρωποι και πάνε να σκοτώσουν πτηνά να πηγαίνει το μυαλό μας ότι ίσως αυτοί οι άνθρωποι πάνε να μας σώσουν από την επέλαση θανάσιμων πτηνών που κουβαλάνε βιοχημικά όπλα να σκεφτόμαστε πριν κρίνουμε φίλε και φίλοι. Να σκεφτόμαστε πριν κρίνουμε. Και ήθελα να σα το πω αυτό γιατί πραγματικά με έχει, με έχει συγκλονίσει. Ε, έχω να σα πω ότι ένα άλλο πράγμα το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτή την εβδομάδα ε, είναι μια ταινία που, που είδα και θέλω να, τη, να σας μιλήσω για αυτήν ε, και σκέφτηκα αν ήθελα να σας μιλήσω για αυτήν γιατί δεν, δεν, δεν είναι εύκολη ταινία ε, είναι μια ταινία τέλο πάντων ε, του 2020, η οποία έχει κυκλοφορήσει στου κινηματογράφου σε εμά τώρα. Ε, του Μίτσελ του Φράγκο, ελπίζω να λέω σωστά το, το όνομά του, ε, η οποία λαμβάνει χώρα ε, στο Μέξικο, ε, είναι μεξικάνικη η ταινία. Ε, η ταινία δέχτηκε πολύ έντονη κριτική όταν κυκλοφόρησε, καθώ λέγεται, λέγεται New Order, να σα το πω και αυτό. Ε, είναι χωρίς περιβολές μία από τις πιο εντυπωσιακέ ταινίε που έχω δει τα τελευταία χρόνια και το λέω αυτό με κάθε, με, με χωρίς ίχνος υπερβολής. Είναι μια ταινία πάρα πολύ σκληρή. Α, μ, δεν, δεν, ξέρω, ξαναλέω, δεν ξέρω σε ποιου κινηματογράφους θα κυκλοφορήσει. Πάντως σας προτείνω, εάν έχετε την ευκαιρία να τη δείτε, να το σκεφτείτε για να τη δείτε. Λέγοντά σα βέβαια ότι είναι μια πολύ σκληρή ταινία, δεν θα είναι για όλους και για όλες. Α, ουσιαστικά εξετάζει μια επανάσταση, μια αναταραχή η οποία έχει το χρώμα επανάστασης των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων που επαναστατούν ενάντια στις υψηλότερες κοινωνικές τάξεις. Κατηγορήθηκε ως κατάφορα ρατσιστική ταινία. Είμαστε και δείχνει ότι οι πιο σκουρόχρωμοι κάτοικοι του Μέξικο επαναστατούν και σφαγιάζουν τους πιο πλούσιους λευκούς κατοίκους του Μέξικο. Ο Μίτσελ Φράνκο, ο οποίος είχε βγει τότε και είχε πει ότι η ταινία του ε, είναι θύμα αντίστροφου ρατσισμού, ε, κάτι που και ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι ίσως να μην έπρεπε να το χειριστεί έτσι, να μην έπρεπε να εκφραστεί έτσι. Ε, όπως και να έχει, είναι μια ταινία που είναι φτιαγμένη για ακραίε αντιδράσεις. Ε, είναι μια ταινία που θυμίζει λίγο το «Funny Games». Είναι μία ταινία που υπάγεται απόλυτα στην κατηγορία του σοκ σίνεμα. Ένα κινηματογράφικο έργο εξωφρενικά δύσκολο ε, στο στομάχι. Ε, εγώ το είδα σε μικρή οθόνη. Θέλω να πω στην οθόνη του υπολογιστή μου. Είχα την ευκαιρία να τη δω με ένα link εν πάση περιπτώσει, για να μπορώ να την κριτικάρω. Ε, δεν θέλω να σκέφτομαι την, το impact που έχει αυτή η ταινία όταν τη δεις σε μεγάλη οθόνη. Ε, είναι από τα σπάνια δημιουργήματα τα οποία ε, θέλει να περάσει ένα μήνυμα. Θέλει να περάσει ένα ε, μήνυμα το ότι ακόμα και οι κοινωνικές επαναστάσεις που ε, κάποιοι και κάποιες οραματίζονται σπάνια έχουν την, ε, ε, την ομαλή εξέλιξη που θα θέλαμε ιδανικά από μια, από μια επανάσταση. Ε, και σε αυτό εννοώ ότι μπορεί κάλλιστα να διαβρωθεί εκ των έσω και το αφήνω εκεί, δεν, σας κάνω, αλλά δεν, δεν, θέλω να σας κάνω spoiler για την ταινία. Όχι πως είναι μια ταινία η οποία ορίζεται από spoiler, είναι μια ταινία, ξαναλέω και το τονίζω αυτό, είναι, πρέπει να σας το πω για να μην μου πείτε μάκι που μας έστειλε. είναι μια ταινία εξωφρενικά σκληρή, με πάρα πολύ σκληρές σκηνές, ε, σκηνές τις οποίες ο, ο Φράνκο κρατάει, δηλαδή κρατάει τις πιο σκληρές του σκηνές, τις κρατάει. Δεν ξεμπερδεύεις από αυτές γρήγορα σε κρατάει εκεί και πραγματικά νιώθεις λες και σε έχει πιάσει κάποιος από, το, από τους ώμους και σε αναγκάζει να κοιτάξεις. Ε, είναι μια ταινία που ε, δεν θέλει να σου παρέχει εύκολη έξοδο, ε, να, σου παρέ, να, σου να, σου, να δώσει ευτυχισμένο τέλος, να σου δώσει ελπίδα. Είναι μια ταινία κατάμαυρη ε, που όμως είναι ξοφρενικά τολμηρή είναι ίσω από τι πιο τολμηρέ ταινίε που έχω δει τα τελευταία χρόνια και δόξα τω Θεώ θέλω να πιστεύω ότι έχω δει πολύ πράγμα στη ζωή μου. Ε, και την συνιστώ σε αυτού και αυτέ που μπορούν να πάνε να τη δουν με ανοιχτό μυαλό και πολύ γερό στο μάχη. Το ξαναλέω αυτό. Ε, και βέβαια να είστε σε γενικά καλή διάθεση γιατί είναι μια ταινία η οποία σε ρίχνει στα τάρταρα ψυχολογικά. Ε, αλλά. Δεν μπορώ πάρα να την προτείνω. Είναι πολύ σπάνιο στην εποχή μας να δεις ένα έργο τέχνης... το οποίο έχει ένα πλάνο και το εκτελεί στο 100% του σχεδιασμού του... χωρίς να σκέφτεται επιπτώσεις, χωρίς να σκέφτεται ε, την, την ψυχή του θεατή... χωρίς να σκέφτεται τίποτα πέρα από το μήνυμα το οποίο θέλει να περάσει. Ε, αυτό ε, λέγεται «New Order» ξαναλέω η ταινία... Uh, και είναι νουεβ uh, ορδέν για να το πω με τον, uh, με τον κανονικό της τίτλο uh, uh, για μένα η, η πρώτη πραγματικά άχαστη ταινία του 2022 μη σας πω και η, 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 η μόνη πραγματικά άχαστη ταινία που έχω δει στην εποχή του κορονοϊού να το, να το θέσω έτσι αυτά για το Νουε uh, Βορντέν, uh, το είδα χθες το το βράδυ παιδιά και ακόμα δεν έχω συνέλθει να από την αλήθεια αλλά ακόμα το σκέφτομαι uh, για να καταλάβετε λίγο γιατί συζητάμε uh, για να μείνουμε στα κινηματογραφικά είχαμε και την uh, πολύ στενάχωρη είδηση χθες το βράδυ uh, του θανάτου του Βίλιαμ Χέρτ, uh, ένας πολύ σημαντικός ηθοποιός, ένας uh, ηθοποιός που πραγματικά θεωρώ ότι με τις, με τις παρουσίες του στον κινηματογράφο μας έδωσε πάρα πολλά και είναι πάρα πάρα πολύ η ρόλη στους οποίους έχει, μας, έχει μείνει ο William Χέρτ. Φυσικά το φίλι της γυναίκας Αράχνης, το οποίο ασφαλώς ε, και είναι ένας πλέον κλασικός ρόλος για τους ε, φίλους της ε, Marvel ασφαλώς ο William Hurt ε, έπαιξε έναν αρκετά σημαντικό ρόλο ε, στο Marvel Cinematic Universe ε, ε, πάρα πολλές οι ταινίες, το Altered States ε, το Big Chill το Accidental Tourist, το Body Heat, ε, ε, τεράστιοι ρόλοι και γενικότερα ε, τα παιδιά ε, the Children of a Lesser God, με συγχωρείτε ε, ε, το «History of Violence», που είναι για, κατ' εμέ ένας από τους κορυφαίους του ρόλους. Ο William Hurt ήταν ένας στοπιός ένας ο οποίος δεν έπαιζε πάντα πρωταγωνιστικούς ρόλους, δεν είχε πάντα τους ρόλους που ήταν στην πρώτη γραμμή της βιτρίνας. Ήταν όμως ένας τόσο σταθερός στοπιός που ακόμα και σε supporting ρόλους σου έμενε. Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική φιγούρα. Του Αμερικάνικου κινηματογράφου, του Παγκόσμιου κινηματογράφου ε, ασφαλώ. Ε, και ξέρω, πολλέ φορέ λέμε ότι είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων και ο άνθρωπο μεγαλώνει και πεθαίνει. Ναι, 100%. Ε, θεωρώ ότι ήταν αρκετά μικρό, ήταν 71 ετών, ο Βίλιαμ Χέρτ. Όμω, καθώ προχωράει ο κινηματογράφο και φεύγουν από αυτόν και από τι τέχνε γενικότερα. Πολύ σπουδαίε φυσιογνωμίε. Νιώθει ότι αυτοί και αυτέ που του αντικαθιστούν δεν έχουν το ίδιο ειδικό βάρο. Δεν έχω καταλήξει στο γιατί. Ε, σω γιατί έχει αλλάξει ο τρόπο που καταναλώνουμε κινηματογράφο και τηλεοπτικέ παραγωγέ. σω γιατί έχουμε λιγότερη υπομονή πλέον. σω επειδή η νοσταλγία για τα 80s και τα 90s δίνει στι παλιότερε μορφέ του κινηματογράφου μια παραπάνω αύρα και αυτό το, το ακούω. Ε, κατ' όμω έχει να κάνει και με το ότι ο κινηματογράφος των 70s και των 80s μας έδωσε μια μαγιά ηθοποιών ε, και performer α, η οποία κουβαλήθηκε αρκετά και στα 90s και κάπου εκεί προς τα τέλη των 90s αρχίσαμε και το χάνουμε, αρχίσαμε και χάναμε τη συνταγή. Ο, ο William Hurt ήταν ξεκάθαρα φτιαγμένος από μια πολύ δυνατή χολιγουντιανή α, συνταγή. Ε, ένας άνθρωπος που τον αγαπούσε η κάμερα χωρίς να τον έχει ερωτευτεί ποτέ, αν αυτό βγάζει νόημα. Υπάρχουν ηθοποιοί και ηθοποιές ε, ε, που τους αγαπάει πάρα πολύ η κάμερα, τους ερωτεύεται παράφορα μάλλον πιο σωστά, ακόμα και αν δεν είναι τόσο δυνατοί ερμηνευτέ και ερμηνεύτριες. Ο Βίλιαμ Χέρτ ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ η κάμερα ε, λόγω της πολύ δυνατής του παρουσίας μπροστά σε αυτήν και λόγω των πολύ δυνατών ερμηνεών του και είναι ξεκάθαρα μια πολύ μεγάλη, ε, πολύ μεγάλη απώλεια για το σινεμά και τον κινηματογράφο, και ε, τουλάχιστον από αυτό εδώ, το ποντκαστικό pod έτσι στασίδι. Του ευχόμαστε ε, καλό ταξίδι wherever the hell that may be. Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν έχω ιδέα ε, τι γίνεται μετά. Ευελπιστώ κάτι να υπάρχει. Ε, ε, αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Ε, να τελειώσουμε και με ένα αθλητικό το οποίο είναι σημαντικό πιστεύω όσο και αν περνάει λίγο στα ψηλά γίνεται και λίγο αστείο από κάφρους του αθλητισμού και αυτά μιλάμε για μια ιστορία που είναι η δεύτερη φορά που, τύπου, που ουσιαστικά την ακούμε και αφορά τον Σέργιο τον Ραούχο τον επιθετικό της ΑΕΚ ο οποίος ούτως ή άλλως είναι σε καθαρά ποδοσφαιρικά επίπεδα μία ηλιαχτίδα σε μια πολύ δύσκολη σεζόν για την ομάδα της ΣΑΕΚ. Αλλά αυτό δεν έχει τόσο σημασία σχετικά με την ιστορία που θα πούμε. Ο Σέντζο Αραούχο, ο οποίος έχει δείξει ένα πολύ ανθρώπινο προφίλ στη μέχρι τώρα παρουσία του στην Ελλάδα και στο μάτς της Λεωφόρου μεταξύ της, του Παναθηναϊκού και της ΣΑΕΚ και την πρεμιέρα των Playoff, προχώρησε σε, σε μία ακόμη κίνηση Uh, όταν ουσιαστικά έδωσε την φανέλα του σε ένα μικρό τριφυλιού στο ημίχρονο uh, που του ζήτησε uh, λέγοντας ότι... Uh, Εμπισώ το να βρω κάτι τη ακριβή του, την ακριβή του του λύσουνε. Ναι. Είναι αλήθεια, εγώ αισθάνομαι ότι εκτό από του φεριστέ είμαστε και άνθρωποι. Ήταν ένα νεαρό παιδί που ζήτησε τη φανέλα μου, του έδωσε το φανελάκι τη προθέρμανση και στο ημίχρονο, τον θυμήθηκα και του έδωσα και τη φανέλα μου. Είμαστε άνθρωποι και μου και εγώ μέσα μου να το δώσω. Θα μου πείτε τώρα, σιγά τα οάρεσι μάκη και βγάζουν τόσα λεφτά και σιγά και ούτε καν την πληρώνει τη φανέλα και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ο, κινησμ, ο κινησμό ενίοτε μα επιτρέπει να τα λέμε με μεγάλη ευκολία, χωρί να πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω. Να θυμίσουμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο περνάει μια από τι πιο μαύρε του περίοδου και ξέρω ότι έχει περάσει πολλέ μαύρε περιόδου στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά πιστεύω ότι είμαστε σε ένα all time low. Έχουμε, έχουμε σπάσει τον πάτο και ανακαλύπτουμε νέα, νέα μπίχλα από κάτω. Ε, καθότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το μαύρο σύννεφο ε, μια ε, πραγματικά χωρί. Ε, Λόγο και λογική δολοφονία πλανάται πάνω από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που το ξεπέρασε πολύ γρήγορα. Ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν έμαθε τίποτα από αυτό. Ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που με πανό υποστηρίζει φωνιάδε ανηλίκων και μπράβο στου οργανωμένου του ΠΑΟΚ, πολύ μεγάλη μαγιά. Ένα ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο συνεχίζει και υποστηρίζει φανατικού οπαδού οι οποίοι συνεχίζουν. Ε, λες και δεν τρέχει τίποτα, να βρίζουν ε, μάνες, πατέρες, ε, να εύχονται καρκίνους, ε, ε, να βρίζουν χιδέα στα γήπεδα λες και δεν έχει γίνει κάτι, λες και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καθημερινό που για αυτούς φαντάζομαι πως είναι ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που όχι μόνο δεν θέλει να μάθει, μάλλον όχι μόνο δεν μπορεί να μάθει, δεν θέλει να μάθει, δεν τον ενδιαφέρει να μάθει για <σομίως> γιατί μια χαρά πορεύεται ω έχει. Και έχει στι στις κεφαλές του, γιατί είναι πολλέ κεφαλέ τη λερνέα ύδρα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ε, ανθρώπου που η, το παράδειγμά του ε, λερώνει και του ε, ε, οι οποίοι του υπηρετούν. Έτσι λοιπόν κινήσεις όπως αυτή του, του Αραούχο, ε, ο οποίος γράφει στα παλιά του παπούτσια το γεγονό ότι Α, αυτός είναι Παναθηναϊκός ή οτιδήποτε άλλο, μέσα σε μια εχθρική έδρα και όταν λέω εχθρική εννοώ ότι βρίσκεσαι εκτός έδρα σε ένα μάτς κρίσιμο σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι, αυτό εννοώ εχθρική για να μην παρεξηγηθώ, ε, κάνει την κίνηση και δίνει τη φανέλα του σε ένα παιδί το οποίο υποστηρίζει μια άλλη ομάδα και λέει το αυτονόητο, το οποίο δυστυχώς στο ελληνικό ποδόσφαιρο το αυτονόητο δεν είναι καθόλου αυτονόητο, το ότι είμαστε άνθρωποι ε, και που βγήκε από μέσα μου να το δώσω τη φανέλα μου. Ε, είναι μια πάρα πολύ μικρή κίνηση. Μια κίνηση που δεν κοστίζει απολύτω τίποτα, ναι, αλλά μια κίνηση που σε ένα ποδόσφαιρο που πάσχει ακόμα και από τα βασικά, δηλαδή από, ακόμα και από τέτοιε κινήσει, μία και μόνο τέτοια κίνηση ε, είναι υπερπολίτιμη και είναι πιο πολύτιμη από χιλιάδε ευρώ που μπορούν να δοθούν για στεφάνια, για υποκριτικέ δηλώσει, για μηνύματα, για αναρτήσει κτλ. Uh, τέτοιες κινήσεις γεφυρώνουν αποστάσεις και θα μου επιτρέψετε να πω ότι σίγουρα δεν γεφυρώνονται αποστάσει αποστάσεις από υποκριτικές, παραγοντικές και ομαδικές κινήσεις ε, ε, οι οποίες την ίδια στιγμή που εκφράζουν την οδύνη τους παίρνουν αποστάσεις από τις δικές τους ευθύνες, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κάπως έτσι πάμε στο τέλος για σήμερα. Πόσο έχουμε? 22 λεπτά. Μου, μου κάνει και, και σήμα λίγο τροχονομικό, λίγο διατηρητικό. Ωραίο. 22 λεπτά. Ε, ε, αυτά τα λίγα σήμερα. Ε, δεν έχω να σας πω πάρα πολλά ε, πέρα από αυτά τα οποία σας είπα. Ε, να πάτε, ξαναλέω, το τονίζω ε, αν μπορώ να σας δώσω ένα πράγμα σήμερα, κρατήστε αυτό. Ε, αν μπορείτε να πάτε να δείτε το νιου το όρντερ 100%. Ε, και σίγουρα για να σας το πω και αυτό σε περίπτωση που εμ, ενδεχομένως θέλετε να σας πω και πέντε πράγματα από την περιοχή μου εκεί που συμβαίνουν διάφορα ανούσια και μη εμ, με πέτυχε ένας κάτοικος στο Υιού ελευθερίου, ο οποίος με αναγνώρισε και μου λέει εσύ δεν είσαι ο λέω ναι εμ, μου κάνει, ακούω τα podcast, σου, σου ευχαριστώ πολύ να είσαι καλά μου κάνει. Ε, Όντω μου λέει σε χαλάει ο κόσμο των πτηνών. Και, τη <laughs> λέω. Εντάξει, δεν με χαλάει ακριβώ του κάνω. Ε, εντάξει, ο καθένα θα βγάλει το ψωμί του, προφανώ. Αλλά δεν μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα ενό μαγαζιού που φυλακίζει πουλιά και τα πουλάει. Μου κάνει λίγο. Μου, κάθεται λίγο κάπω. Δεν, δεν, το πάω πάρα πολύ. Μου κάνει. Ναι, σε αυτό μου κάνει δεν έχει δίκιο. Πάντω εμένα μένα μου αρέσει που έχει μπει, λέει, μια εξωτική πινελιά στην περιοχή μα. Και ήθελα να του πω εξωτική πινελιά πάνω στην Αχαρνόν απέναντι από βενζινάδικο. Γιατί είναι απέναντι από βενζινάδικο ο χώρο των πουλιών, των πτηνών, όπω διαλέγεται. Ε, των πτηνών, μάλλον, για να μην πάμε πάλι εκεί και έχουμε πάλι παρεξηγήσει. Λοιπόν, δεν έχει να αντίλητο, α πούμε. Σε... Α, ωραίο θα ήταν αυτό. Ε, ναι. Δεν ξέρω πώ πώς αυτό οριοθέτησε το, το, το εξωτικό του πράγματος. Ε, πίσω είναι και εκείνο το, το μπιστρό, το υπέροχο μπιστρό που είχα πάει να δοκιμάσω καφέ και μου είπαν άμα θες έχουμε και μαγειρευτά, έχουμε φασολάδα σήμερα και φακές για τέτοια. Α, οπότε δεν, δεν ξέρω πώς μαγειρευτά με καφέ, βενζίνα, ε, θα μου πεις βέβαια το βενζινάδικο απέναντι πλέον είναι κάτι σαν να πηγαίνει στο λαλαούνι, α πούμε. Δηλαδή είναι τέτοια φάση. Είναι εξίσου ακριβό χόμπι γενικά να έχουμε Αλλά και πάλι δυσκολεύομαι να βρω το εξωτικό του πράγματος Χαίρομαι που ο ίδιος παίρνει μια τέτοια χαρά από εκεί ε, Να του πω γιατί μόνο θα τα ακούσει το, το podcast Μάλλον αφού με ακούει Ότι μάλλον εγώ και αυτό οριοθετούμε το, εξ, το εξωτικό κάπως διαφορετικά Και το αφήνω εκεί Ναι, αυτό είχα να πω Λοιπόν, να είστε καλά. Ε, επίσης, α, μου έστειλε κάποιος ότι καλά όλα τα υπόλοιπα, αλλά ο επίλογος του κάθε podcast, που είναι αυτό το προχωραφημένο που είμαι λίγο μουντρούχλης ας πούμε, ε, του χαλά λίγο την αίσθηση του του, 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 υπόλοιπου. Η ζωή είναι σκληρή και ο μπακλαβάς γωνία. Φιλάκια, γεια σας. Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Πασμακόπουλο και που το ακούσατε δεν καταλάβατε. Άντε,